Περισσότερα από 200 άτομα, πάρα πολλά εκ των οποίων παιδιά, υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση το βράδυ της Κυριακής στα Αριανά της Ροδόπης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας Συν Κομωτινή. Η διοικήτρια του Σεισμανόγλιου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής, Μάγδα Γιαμουστάρη, εξηγεί στη Δέλτα Τηλεόραση το χρονικό της χθεσινής νύχτας, λέγοντας πως περίπου 90 με 100 ενήλικες και 80 παιδιά προσήλθαν στο νοσοκομείο. Από τις 11 το βράδυ χτες ως τις 6.30 το πρωί σήμερα, προσήλθαν στα ΤΕΠ περίπου 90 με 100 ενήλικες, καταγράφηκαν 30 οι οποίοι και έλαβαν ορούς, βέβαια και οι υπόλοιποι όλοι αντιμετωπίστηκαν με ενδομυϊκές ενέσεις, με αντιεμετικά φάρμακα, με γαστροπροστασία και ευτυχώς και για αυτούς δεν νοσηλεύτηκε κανείς. Αλλά το τραγικό ήταν ότι προσήλθαν και περίπου 80 παιδάκια, από 7 μηνών μέχρι 15 ετών. Καταγράφηκαν 34 τα οποία έλαβαν ορούς. Επίσης 6 έκαναν εισαγωγή στην παιδιατρική, 2 ήταν τα λίγο πιο σοβαρά με πυρετό και 4 για φιλοξενία. Και βέβαια ευχής έργο το ότι 7.30 ώρα το πρωί έφυγαν όλοι. Πήραν εξιτήριο γιατί και αυτά ήταν πολύ καλά. Τα εν λόγω άτομα φέρονται να είχαν παρακαθίσει σε πολυπληθές δείπνο με αφορμή ομαδικό σουνέτι 101 μουσουλμανοπαίδων, στο οποίο σερβιρίστηκε μενού με κοτόπουλο. Ήρθανε με πόνο κοιλιάς, με μέτους και διάρειες. Αυτά ήταν τα συνόμητα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ιστοσελίδα Συν Κομωτινή, αρχικά το Κέντρο Υγείας Σαπών και εν συνεχεία λόγω της μαζικότητας των παθόντων, τα νοσοκομεία Κομωτινής, Αλεξανδρούπολης και Ξάνθης ετέθησαν σε συναγερμό με την Επικουρική Συνδρομή και εξωτερικών γιατρών, προκειμένου να περιθάλψουν τα περιστατικά που παρουσίαζαν συμπτώματα διάρειας και εμετού και να χορηγήσουν τα ενδεδειγμένα αντίδοτα. Η ιατρική διάγνωση κάνει λόγο για σαλμονέλα, ενώ τουλάχιστον 37 παιδιά εξακολουθούν να νοσηλεύονται με ορό. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι κάποια περιστατικά προσέφηγαν και στο Κέντρο Υγείας Σαπών και προφανώς επειδή χρειάστηκαν νοσηλεία ίσως, ολοκληρώθηκε η νοσηλεία τους εκεί, στο Κέντρο Υγείας Σαπών. Όλα τα υπόλοιπα πιο ελαφριά περιστατικά, τα παιδιά παρέμειναν υπό παρακολούθηση των ιατρών στη βραχία νοσηλεία, στα ΤΕΠ, σε φορεία και στους χώρους του νοσοκομείου και ήταν το αίσιο τέλος όλου αυτού του τραγικού περιστατικού που συνέβη στο νοσοκομείο μας στις 7.30 ώρα το πρωί.